υπενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στους 90,1 μεγακύκλους. Ακούτε Sport News και την εξώθλητική εκπομπή Ακροβάτες του Ονείρου με τον Πέτρο Ιωάννου στο μικρόφωνο και στον ήχο. Σήμερα είμαστε τυχεροί γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον Δημήτρη Καζάκη. Καλημέρα, αγαπητέ Δημήτρη Καζάκη. Εδώ το τραγούδι μας λέει «Ανεβαίνω και δεν φτάνω». Λοιπόν, η Ελλάδα να τρέχει και να μην φτάνει. Έχουμε πρώτη-δεύτερη συνάντηση στις Βρυξέλλες και άσπρο καπνό δεν είδαμε. Για πες. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι απλά κυνηγάμε την ουρά μας. Γιατί? Δηλαδή αυτά τα εξηγήσεις που έδωσε ο κύριος Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Βαρουπάκης, μετά τη σύνοδο, είναι πραγματικά... Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς διεκδικούμε. Δηλαδή σαν Ελλάδα τι διεκδικούμε. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται καμία διαπραγμάτευση, δεν γίνεται μια συζήτηση για τη διατύπωση ενός κοινού ανακοινοθέντος. Προτάσεις πολιτικής, όπως ζητήματα που αφορούν το χρέος, όπως το τι θα περιλαμβάνει μια ενδεχόμενη νέα διδανειακή σύνταξη, σύμβαση ή οτιδήποτε, δεν υπάρχουν απαντήσεις. Η όλη συζήτηση είναι πως θα πάρει ένα νέο δάνειο η Ελλάδα, της τάξης των 10 δισεκατομμυρίων περίπου, να βγάλει τους 4 μήνες σε υποχρεώσεις που έχει λόγω χρέους, ποτέ η κυρία. Ναι. Και μετά θα, για να μπορέσει να κλείσει τη συμφωνία το χρέος. Εν τω μεταξύ, ο κ. Βαρουφάκης λέει ότι πρώτον υπόσχονται ότι δεν πρόκειται να κάνουν καμία μονομερή ενέργεια. Τι σημαίνει μονομερή ενέργεια στα πλαίσια του προϋπολογισμού, στην υλοποίησή του κτλ. Τι σημαίνει δεν θα κάνουμε μονομερή ενέργεια στα πλαίσια του προϋπολογισμού. Δεν πρόκειται να κάνουν απολύτως τίποτα που δεν θα έχει τη σύμφωνη γνώμη των Ευρωπαίων δανειστών σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του τρέχοντος προϋπολογισμού. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν πρόκειται να συμβεί απολύτως τίποτα έξω από τη μνημονιακή πολιτική που υλοποιεί ο κρατικός προϋπολογισμός, ο οποίος ψηφίστηκε από Σαμαρά Χαρδούβελη, αλλά συντάχθηκε και με βάση εντολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωραία. Και αφού πάνε πάσο, γιατί οι Ευρωπαίοι τότε δεν όποιος πρόσεξε, τι είπε ο κ. Βαρουφάκης, είπε ότι ο κ. Μοσχοβησή έφερε ένα ανακοινωθέν που ήταν έτοιμο να το υπογράψουν. Mm-hmm. Αλλά οι Γερμανοί επέμεναν στο να υπάρχει η επιτυχής επέκταση του προγράμματος, του ήδη υφιστάμενου προγράμματος. Κάτι το οποίο αποτελεί κάζους μέλη για την ελληνική πλευρά, η οποία δεν θέλει να εμφανιστεί ότι εφαρμόζει το μνημόνιο και το οποίο εκλέχτηκε να μην εφαρμόσει. Το κείμενο Μοσχοβησή τι λέει, δεν περιλαμβάνει την λέξη παράταση? Όχι, λέει την, ότι έχει να κάνει με την υλοποίηση των δεσμεύσεων και των υποχρεώσεων της Ελλάδας. Όλα αυτά δηλαδή τα ουσιαστικά που για μας για όλους ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ ουσιαστικά, αλλά δεν περιλαμβάνει αυτήν την φράση. Η όλη δηλαδή διαφορά ήταν σε μία φράση. Σε μία λέξη. Ναι, ναι, ναι. Και το χατήρι φράση, λοιπόν... Δηλαδή, ότι την επιτυχή συνέχιση του προγράμματος. Τρεις λέξεις. Ναι. Και αυτές λοιπόν, εκεί κόλλησε η δουλειά, γιατί οι Γερμανοί θέλουν αυτές τις τρεις λέξεις, μάλιστα ενώ η ελληνική πλευρά και η γαλλική θέλει να αποσιωπάται. Μάλιστα. Ναι. Άρα, πάλι όλα, ναι. Όλα αυτά θα πρέπει να το θυμόμαστε. Δεν είναι διαπραγμάτευση πολιτικής, είναι διαπραγμάτευση ανακοινωθέντος. Άλλο πράγμα διαπραγματεύουμε πολιτική που εκεί μπαίνουν στην ουσία. Δηλαδή θα αυξηθούν οι συντάξεις ή θα μειωθούν. Θα αυξηθούν τα μεροκάματα ή θα μειωθούν. Θα έχω τη δυνατότητα να χτυπήσω την ενεργεια ή όχι. Αυτό είναι η διαπραγματεύση της πολιτικής. Τέτοιο πράγμα ένα μήνα τώρα μετά τις εκλογές δεν το έχουμε δει. Μάλιστα. Στο μεταξύ οι Ευρωπαίοι έχουν στυλώσει τα πόδια κατά πώς φαίνεται και βλέπω κάποια δήλωση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Ντομπρόβσκις. Από ποια χώρα είναι αυτός? Λέει λοιπόν ότι όταν οι Έλληνες αποφασίσουν να κάνουν αίτημα παράτασης, τότε θα συγκληθεί και το όργανο. Λοιπόν, άρα φαίνεται... Πολύ φοβάμαι, ναι, ότι αυτές τις μέρες θα δούμε τα χρηματιστήρια, το χρηματολογικό χρηματιστήριο πήγε κατά διαόλου, το ίδιο τα ελληνικά ομόλογα, και πολύ φοβάμαι ότι ενδεχομένως να δούμε και κάποιο επεισόδιο με κάποιο από τις τράπεζες.
επεισόδιο με, με κάποιο. Με κάποια από τις τράπεζες. Όλα αυτά στην προσπάθεια να εκβιαστεί ο ελληνικός λαός, γιατί όπως καταλαβαίνουμε δεν εκβιάζεται η ελληνική κυβέρνηση. Ο ελληνικός λαός που περιμένει να μπει η ελληνική κυβέρνηση ένα μεγαλοπρεπές όχι. Ναι. Άρα αυτό που στην Κύπρο κράτησε μόλις μια νύχτα, εδώ κρατάει δύο εβδομάδες, έτσι. Ναι, γιατί έχουμε κοινοπές εκλογές. Ναι. Δεν είναι. Καλά, και οι Κύπροι είχαν κοινοπές εκλογές. Σωστό, αλλά εκεί μπήκε το θέμα. Κράτησε περίπου δύο εβδομάδες λόγω της ιστορίας με τη Βουλή που είπε όχι κτλ. Και τα πλειοψηφία κτλ. Δεν είναι και το θέμα. Εδώ η κυβέρνηση τα έχει δώσει όλα. Η όλη συζήτηση είναι λεκτική. Και όπως διευκρίνησε ο κ. Βαρουφάκης χτες στην συνέντευξή του, είναι ότι πρέπει να συμβιβάσουμε την δημοκρατία με την Ευρώπη. Ναι. Και μάλιστα λέει, εάν λέει υπηρεσκήσουν, δεν πάρουμε υπόψη μας ότι έχουμε ενωπή εντολή από τον ελληνικό λαό, δηλαδή τη δημοκρατία, ας πούμε, την εντολή από τον λαό, ας πούμε, να μην συνεχίσουμε το ίδιο πρόγραμμα, τότε θα βλάψει την Ευρώπη. Όπως λέει και το γεγονός ότι η υπερβολική δημοκρατία βλάπει την Ευρώπη. Μάλιστα. Ακριβώς το είπε ο κ. Βαρουφάκης. Ας αφήσουμε προς στιγμή τον κ. Βαρουφάκη και πάμε στον Πολ Γκρούγκμαν. Ή είναι ηλίθιοι ή αποφάσισαν να ρίξουν την Ελλάδα στον γκρεμό. Την προηγούμενη φορά ανέφερες ότι ο Πολ Γκρούγκμαν δεν είναι απλά ένας βραβευμένος οικονομολόγος. Έχει σχέση και, τι μου είχες πει, με τον Bloomberg. Είναι πολύ στενός συνεργάτης και υποστηρικτής του Ομπάμα. Ναι. Εκφράζει δηλαδή πολιτική Ομπάμα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μάλιστα. Και τελικά ποιος είναι αυτός ο γκρεμός, τι θα προκύψει αν οι Ευρωπαίοι κρατήσουν τον πύχη εκεί που θέλουν να τον κρατήσουν. Τι θα κάνει. Σύμφωνα με τη θεωρία των παιγνίων, στο παραδευτερόλεπτο, ένας από τους δύο οδηγούς θα αναγκαστεί να στρίψει. Ποιος θα είναι αυτός ο οδηγός, για να αποφύγουμε τη μετοπική. Εγώ δεν νομίζω ότι όλα αυτά τα πράγματα γίνονται σε μια διπραγματεύση ανάμεσα ελληνική κυβέρνηση και Ευρώπη ή Γερμανία ή ξέρω οτιδήποτε. Εγώ νομίζω ότι όλο αυτό είναι για το θεατίνε για την Ελλάδα. Δηλαδή στην Ελλάδα υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα. Άρα οι δύο πράγματα. Ναι, συνέχισε. Πρώτο, το ότι η κυβέρνηση ίδια είναι διχασμένη. Διχασμένη. Έχει στο οικονομικό επιτελείο από τη μια με τον κύριο Βαρουφάκη, τον κύριο Δραγασάκη, ναι, και τον κύριο Τσίπρα, οι οποίοι έχουν ενδώσει. Είναι προφανές, ναι, όποιος διαβάσει, όποιος προσεκτικά ακούσει το ανακοινωθέν του κύριου Μοσχοβησή, που είπε ο κύριος Βαρουφάκης ότι θα μπορούσα να το υπογράψω από στιγμής, θα καταλάβει ότι όλα τα μεγάλα ζητήματα που μας αφορούσαν και συζητούσαν και συζητούσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, τα έχουν αποδεχτεί. Και, λοιπόν, και οι άλλοι παίκτες ποιοι είναι. Και οι άλλοι είναι ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, στελεχικού δυναμικού του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ταυτόχρονα μέσα στην κυβέρνηση, οι οποίοι αρνούνται να αποδεχτούν αυτού του τύπου την ταπεινωτική ήττα, υποχώρηση, όπως το έχουν ονομάσει από την αριστερή πλατφόρμα που κυκλοφόρησε το κείμενο της πριν δύο μέρες. Σιγά λίγο, ο Μάρδας ανήκει σε αυτή την ομάδα. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Μάλιστα. Ο κύριος Μαρδάς είπε πράγματα τα οποία, αυτό αν αναφέρεσαι στη δήλωσή του για το έλλειμμα που έκανε, που λέει ότι παρελάβαμε έλλειμμα 4,6 δισεκατομμύρια, ενώ την ίδια ώρα, λίγες μέρες μετά, ανακοινωνόταν πλεόνασμα από την ελληνική κυβέρνηση, από τον κύριο Βαρουφάκη. Δηλαδή, πόσο έλλειμμα ανέφερε ο Μάρδας? 4,6 δις. 4,5. Και ο Βαρουφάκης είπε. Και ο Βαρουφάκης, δηλαδή το Υπουργείο Οικονομικών, ανακοίνωνε μετά από λίγες μέρες ότι έχουμε πλεόνασμα, μικρότερο βέβαια από αυτό που έβλεπαν οι δημοσιονομικοί στόχοι, αλλά πλεόνασμα. Τώρα που το βρήκαν το πλεόνασμα. Μάλιστα.
Να πάμε και σε αυτόν τον καιρό δεν ακούγεται, θα έρθουμε ξανά στα οικονομικά, δεν ακούγεται καθόλου το θέμα των Σκοπιανών. Ποια είναι η άποψη ΣΥΡΙΖΑ? Είδα χθες μια δικιά σου δηλώσεις το 12 νομίζω, σε μια εκπομπή για τα Σκόπια. Κάνε μια αναδρομή στην ιστορία αυτού του κράτη, αυτού του μορφώματος, και δεν ξέρω ποια, και πες και ποια θα πιθανολογείς, ποια θα είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ επ' αυτού. Του κ. Τσίπρα η πρόταση μας την είπε στις προγραμματικές δηλώσεις. Και το ρώτησαν και την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες ποια είναι η άποψή του για τα Σκόπια, και είναι εκπεφρασμένη η άποψή μας για τα Σκόπια. Ποια είναι η άποψή του? Είναι ξεκάθαρα μία σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό, δηλαδή μία παραλλαγή του όρου Μακεδονία. Μάλιστα. Αυτό μας είπε στις προγραμματικές δηλώσεις. Και δεν ξέρουμε ποια είναι. Και δεν είδα τον κύριο Καμένο να σηκώνεται από τα έδρανα και να κάνει φασαρία, ο οποίος μας είχε πει ότι αποτελεί, πώς να το πούμε, εγγυητή, ότι δεν θα μετονομαστούν τα Σκόπια, κάποια παραλλαγή του όρου Μακεδονία. Για πες τώρα, κάνε μια αναδρομή στο ιστορικό αυτής της... Η ιστορία τώρα χοντρικά με τα σύνδρομα των Σκοπίων έχει ως εξής. Εντάχθηκε η δημιουργία αυτού του κρατηδίου υβριδίου, δημιουργήθηκε με παρέμβαση της Γερμανίας αλλά και του ΝΑΤΟ με τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, με στόχο τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας στις αρχές του 1990, το 1990 δηλαδή, πιο συγκεκριμένα 1991, και από εκεί πέρα προέκυψε το θέμα της ονομασίας. Η ελληνική κυβέρνηση τότε, που ήταν η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, επικέντρωσε το ζήτημα της ονομασίας, αφήνοντας στην άκρη το θέμα της ίδιας ύπαρξης του κρατηδίου, το οποίο ήταν αποτέλεσμα εξωτερικής επέμβασης και διάλυσης ενός κράτους ανεξάρτητου μέλους του ΟΗΕ, που ήταν η Ιουγκοσλαβία. Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν όλα αυτά που, αν τιμόμαστε μεγάλες διαδηλώσεις για τα ζητήματα της Μακεδονίας και αυτά τα πράγματα, διότι όντως το κρατήριο αυτό είχε, να το πούμε έτσι, έναν περίεργο αλυτοτισμό, μιλούσε εκ μέρους ενός ανύπαρκτου μακεδονικού έθνους. Δεν υπήρξε ποτέ στην ιστορία του μακεδονικού έθνους. Δημήτρη Καζάκη, στο βίντεο που έχω κατά νου πριν 2 χρόνια, κάνεις αναφορά και για την πολύ πιο πριν, για την Οθωμανική Μακεδονία. Ναι, βεβαίως. Και σε κάποιο βιβλίο που μετέφρασες, που αναφέρεται στα 1906. Έτσι αλλιώς, όποιος ξέρει την ιστορία της Μακεδονίας, γνωρίζει πολύ καλά ότι το Βιλαέτη τη Μακεδονίας, το οποίο ξεκινούσε ουσιαστικά από τη Μοσχόπολη της Αλβανίας, ανέβαινε μέχρι το ύψος Γεργελής και πιο πάνω και έφτανε μέχρι την Δράμα, και το νότια, τα σύνορά του ήταν στον Όλυμπο. Αυτό ήταν το Βιλαέτη της Μακεδονίας επί Οθωμανών. Κυριαρχούσαν δύο πληθυσμοί βασικά, μάλλον ήταν πολυπληθυσμιακό, να το πούμε έτσι, το Βιλαέτη, αλλά στους αστικούς ιστούς οικισμούς ήταν το ελληνικό στοιχείο που πριτάνευε, που ήταν πλειοψηφικό δηλαδή, να το πούμε έτσι, ενώ στην επαρχία, στα χωριά, ήταν το σλάβικο στοιχείο, το οποίο όμως είχε εθνική συνείδηση, να το πούμε έτσι, Βούλγαρου. Άλλωστε τα μακεδονικά, τα παραδοσιακά μακεδονικά είναι μια διάλεκτος της βουλγάρικης γλώσσας. Λοιπόν, δεν υπήρξε ποτέ μακεδονικό έθνος. Δεν είχαμε εθνογένεση στη Μακεδονία, όπως είχαμε, ας πούμε, στις υπόλοιπες περιοχές των Βαλκανίων, ώστε να αναπτυχθεί ένα έθνος το οποίο να διεκδικεί ως πατρίδα του το Βιλαέτη της Μακεδονίας. Το κίνημα που υπήρξε εκεί ήταν στην ουσία με το σύνθημα μετά τη συμφωνία του Αγίου Στεφάνου το 1875, το σύνθημα η Μακεδονία στους Μακεδόνες. Το σύνθημα αυτό το είχε ρίξει για πρώτη φορά ο Γλάκστον, ο πρωθυπουργός Αγγλίας, και είχε σαν σκοπό, γιατί το είπα αυτό, όχι γιατί υπήρχαν Μακεδόνες με την έννοια του εθνικού προσδιορισμού, αλλά με την έννοια του τοπικού προσδιορισμού. Δηλαδή ότι όλοι οι διαφορετικοί
Σλάβος, ήταν Έλληνας, ήταν Εβραίος, Τούρκος, Βλάχος. Ναι. Λοιπόν, όλοι αυτοί... Ρουμάνοι, λοιπόν, πάει λέγοντας. Πώς? Και Ρουμάνοι ακόμη, υπήρχαν ρουμανικά σχολιά. Βλάχοι, ήταν Ρουμανοβλάχοι. Το ρουμανοβλάχικο στοιχείο, το οποίο πολύ γρήγορα εντάχθηκε στην ελληνική κουλτούρα, γιατί πάρα πολλοί από αυτούς τα βλάχικα χωριά, δηλαδή κατά και λόγω και βλάχικες πόλεις, άνεπησαν πάρα πολύ την παιδεία τους, με αποτέλεσμα να υιοθετήσουν πολύ έντονα τον ελληνικό πολιτισμό, τη γλώσσα κτλ. Και πολύ πιο έντονα από ότι το ελληνικό στοιχείο, να το πούμε έτσι. Μιλάμε για μια εποχή στα τέλη του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου. Μέσα από εκεί λοιπόν η κορύφωση του αγώνα έγινε στα 1903 με την εξέγερση του Ήλιτεν, όπως λέγεται, του Προφητηλία, όπως είναι στα Σλάβικα, όπου εκεί ξέσπασε μια, ξεκίνησε μια εξέγερση, κυρίως στο βουλγαρικό στοιχείο, δηλαδή το Σλάβικο στοιχείο της Μακεδονίας, καταπνίγηκε με πολύ αίμα από τους Τούρκους, από τους Οθωμανούς μάλλον τότε, και ακολούθησε η σφαγή με τα κομιτάτα. Δηλαδή το κομιτάτο της Σόφιας, το κομιτάτο της Αθήνας, που έστειλε πάνω, πώς να το πούμε, στρατιωτικές αποστολές. Στα κρυφά, έτσι. Ναι, 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 και έγινε σφαγή. Ανάμεσα σε αυτούς χάθηκε και ο Παύλος ο Μελάς, που ήταν αντιπαλμένος του ελληνικού κομιτάτου της Αθήνας. Ναι. Ο οποίος προδόθηκε από τον υπασπιστή του, γιατί παραβίασε τη συμφωνία Αθήνας Κωνσταντινούπολη, Σουλτανάτος δηλαδή, η οποία έλεγε, την οποία την είχε υπάρξει με τη διαμεσολάβηση του Εγγλέζου πρέσβη, ότι τα ελληνικά αποσπάσματα θα χτυπούσαν μόνο τους Βουλγάρους και όχι τους Οθωμανούς. Ο Παύλος ο Μελάς όμως ήταν πατριώτης και καταλάβαινε ότι ο τύραννος στη Μακεδονία ήταν ο Οθωμανός και χτυπούσε τα οθωμανικά αποσπάσματα. Όχι πως δεν είχε συγκρουστεί και με το κομιτάτο της Σόφιας, τους κομιτατίδες δηλαδή, όπως λέγατε. Ναι, κατάλαβα. Απλά αυτά... Αλλά έτσι το προδώσανε, το στήσανε έξω από τη Σιάντιστα και το σκοτώσανε. Αυτά στα ελληνικά σχολεία δεν τα μάθαμε, δεν ότι μαθαίνουμε. Όχι, δυστυχώς δεν τα μαθαίνουμε. Όπως δεν μαθαίνουμε, για παράδειγμα, ότι εκτός από τους κομιτατίδες στη Μακεδονία δρούσαν και οι Τσέτες. Οι Τσέτες δεν ήταν όπως οι κομιτατίδες. Οι κομιτατίδες ερχόντουσαν από τη Βουλγαρία, ήταν οι περίφημοι βέχοφιστές, όπως λεγόντουσαν, πληρωνόντουσαν από τους Βούλγαρους εθνικιστές και σφάζανε και καίγανε, προκειμένου να κυριαρχήσει ο βουλγαρικός εθνικισμός. Αυτοί είναι οι κομιτατίδες. Ήταν οι κομιτατίδες. Απέναντι σε αυτούς όμως δεν ήταν μόνο οι Έλληνες. Τα ένοπλα αποσπάσματα που υπεράσπιζαν τα ελληνικά χωριά. Υπήρχαν και άτακτοι Τούρκοι, οι Τσέτες. Υπήρχαν και οι Τσέτες. Οι Τσέτες ήταν το τόπιο γηγενές σλαβικό στοιχείο. Το οποίο κατά κύριο λόγο ανήκε στην οργάνωση του ΔΕΜΕΡΟ με επικεφαλής τον Σαντάνσκι. Ο Σαντάνσκι ήταν γεννημένος στις Σέρες και έδωσε τρομακτικές μάχες ενάντια στους βροχοπιστές. Περίεργο τώρα αυτό, λες, Τούρκοι, τους οποίους ήλεγχε Βούλγαρος, αυτό δεν λες? Όχι, δεν ήταν Τούρκοι, ήταν το βουλγαρικό στοιχείο, δηλαδή οι Σλάβοι. Οι Τσέτες δεν ήταν Τούρκοι? Οι Τσέτες δεν ήταν Τούρκοι? Όχι, όχι, όχι. Ήταν το αντάρτικο σώμα, ας πούμε, του ΒΕΜΕΡΟ. Δηλαδή το ΒΕΜΕΡΟ στην ουσία ήταν μια επαρθεντική οργάνωση γηγενής που αφορούσε το σλάβικο βουλγαρικό στοιχείο στη Μακεδονία. Δηλαδή αυτοί οι Τσέτες τώρα είναι ξαδερφάκια των κομιτατζίδων? Όχι, ήταν αντίπαλοι οργάνωση των κομιτατζίδων. Δεν ήταν στην ουσία... Οι εθνικιστές Βούλγαροι δηλαδή, οι εθνικιστές Βούλγαροι? Όχι, οι εθνικιστές Βούλγαροι ήταν οι κομιτατζίδες. Οι άλλοι θεωρούσαν ότι έπρεπε να υπάρξει Βαλκανική Ομοσπονδία και η Μακεδονία το κέντρο της Βαλκανικής Ομοσπονδίας. Μάλιστα, οι μεταρρυθμιστές. Δεν θεωρούσαν η Μακεδονία ότι μπορεί να ανήκει σε κάποιον ξεχωριστά, διότι ήταν ανάκατοι πληθυσμοί. Ναι. Αυτή ήταν η άποψή τους. Ο Σαντάνσκι δολοφονήθηκε από τους βερχοβιστές, δηλαδή από το κομιτάτο του Σόφιας. Από τους εθνικιστές Βούλγαρους, να το πούμε έτσι. Ναι. Και υπάρχει η πόλη του Σαντάνσκι δηλαδή, στη Βουλγαρία, ενώ θα πούμε κανονικά να το ξέρουμε, γιατί αποτελεί μέρος της ιστορίας της Μακεδονίας και στην Ελλάδα. Να τον ξέρουμε δηλαδή ποιος ήταν αυτός, ανεξάρτητα με την πραγματική του ιστορία, όχι τα παραμύθια γύρω από αυτόν, ο οποίος
γέμισε, μάλιστα η περιοχή, ο νόμος Σερών και Κιλκής που είχαν το πάνω χέρι αυτή η τσέντα, δηλαδή το τάτικο σώμα του Σαντάνσκι, δεν πάτησε βερχοβιστές, δηλαδή κομιτατζής. Στην ουσία ήταν μαζί μας και αυτά πάλι δεν τα ξέρουμε από τα ελληνικά σχολεία. Τώρα που μιλάς για τους τσέτες, να πάμε και στην γειτονική Μικρασία, Σμύρνη, όπου υπάρχει. Σήμερα αντί να μιλάμε για οικονομία θα κάνουμε μαθήματα ιστορίας, αλλά χρειάζεται γιατί ο κόσμος ελάχιστα ξέρει. Λοιπόν, υπάρχουν δηλώσεις. Αυτή τη φορά βράβευσαν τον Βαρθολομαίο στη Σμύρνη. Και εκείνος έκανε και κάποιες δηλώσεις ότι ο Κεμάλ Ατατούρκ άφησε παρακαταθήκες. Λοιπόν, και επίσης υπάρχει και άλλο ένα κείμενο, βιβλίο από μια Άισε Χουρχάρ, δεν ξέρω, τουρκισσα, η οποία λέει ότι Έλληνες κάψαν την Σμύρνη. Ποιος είναι ο ρόλος τώρα, δηλαδή τσέτες Αρμένοι, τσέτες, αυτό πρέπει να λέει, τσέτες Αρμένοι με Έλληνες υποχωρούντες κάψαν τη Σμύρνη. Ποια είναι η αλήθεια τελικά? Και αν μπορεί να το πει θρησκευτικός ηγέτης, αυτό το άφησε ο Κεμάλ παρακαταθήκες. Είναι πρωτόγνωρο αυτό. Δεν ξέρω τι εννοούσε. Και μένα μου κάνει φοβερή εντύπωση, αλλά δεν κατάλαβα τι εννοούσε. Τι ακριβώς παρακαταθήκες άφησε. Ναι, πάμε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, ναι. Πραγματικά. Δηλαδή, γιατί δεν θέλω να βιαστώ και όλα να κάνω μια κρίση. Αλλά από την άλλη μεριά, η ιστορία ότι άτακτοι Αρμένοι και Έλληνες που χωρούνται σκαυσαλισμένοι είναι τουλάχιστον ανιστόρητο. Ότι υπήρχαν προβλήματα με την άτακτη υποχώρηση του ελληνικού στρατού, με βιασμούς, ιστορίες και αυτά τα πράγματα, αυτό είναι ιστορικό αλήθεια. Αυτό είναι ιστορικό γεγονός. Το αναφέρει εδώ ο Σωτηρίου, το αναφέρουν λογοτέχνες και μαρτυρίες πολύ γνωστών διανοουμένων και άλλων και ιστορικών φυσικά που ήρθαν από τη Σμύρνη και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι γνωστό. Τι αναφέρει εδώ ο Σωτηρίου, επανέλαβε παρακαλώ. Για τους βιασμούς που κάνανε άτακτα σώματα ελληνικού στρατού στην υποχώρηση, μετά την άτακτη υποχώρηση. Καλά, και στην επίθεση έγιναν, αλλά δεν ήταν ο κανόνας. Μιλάμε και για και απέναντι στο ελληνικό στοιχείο. Και απέναντι στο ελληνικό στοιχείο. Αλλά μιλάμε για άτακτη υποχώρηση, γινόταν ο κακός χαμός. Αυτό είναι γεγονός. Άλλωστε είναι καταγραμμένο και στην λογοτεχνία των ανθρώπων που ήρθαν από τη Σμύρνη. Και έβγαλαν εξαιρετικούς κύκλους, δηλαδή από εκεί προέρχεται και όλα αυτά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, το ποιος έκαψε τη Σμύρνη είναι μια άλλη ιστορία. Αυτός που έκαψε τη Σμύρνη είναι τα έκτακτα σώματα που επέτρεψε ο Κεμάλ να μπουν στη Σμύρνη και να μπουν ακριβώς με την εντολή λαιλατίστε. Ναι. Αυτό είναι ιστορικό γεγονός. Το ξέρουμε από τον Αμερικανό πρέσβη Μόλκενταου που ήταν εκεί την εποχή εκείνη. Ξέρουμε από ιστορικές αναφορές, από αρχεία, από πάρα πολλά. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο το ανακαλύψουμε τώρα. Έδωσε εντολή, λέει λατίστε. Ναι. Και απολαμβάνει ατάραχος και το πιωτό του και από κάποια βίλα στα προάστια της Μέρνης. Ήταν η εθνοκάθαρση που ήθελε να πετύχει ήταν στη λογική της εθνοκάθαρσης προκειμένου να αποκτήσει ομοιογένεια, εθνική ομοιογένεια το νέο τουρκικού κράτους. Η λογική δεν απέχει και πολύ με τις εθνοκαθάρσεις που έγιναν, ας πούμε, για παράδειγμα στη Ιουγκοσλαβία, στη Μακεδονία ή που στις διάφορες περιοχές της Μακεδονίας που απέκτησαν μετά τους Βαλκανικούς πολέμους και ουσιαστικά μετά τη σύνθεση των Σευρών τα διάφορα κράτη, όπως για παράδειγμα η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Σερβία, και εκεί έγιναν φοβερές εθνοκαθάρσεις. Όπως και στην Κρήτη, όπου τους αντίπαλους πληθυσμούς, να το πούμε έτσι. Όπως και στην Κρήτη, όπου βρέθηκαν οι τουρκοκριτικοί απέναντι και το φέρνουν ακόμη βαρέως. Βεβαίως, είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Τσεβίτ που ήταν από το Ηράκλειο της Κρήτης. Μάλιστα. Του γνωστού Τσεβίτ.
Τώρα για τον Βαρθολομέο, όπως που ρώτησα πριν, δεν έχω εκτεταμένο κείμενο. Εδώ βλέπουμε μια μικρή πρόταση. Μίλησε για τη διατήρηση και πρόθεση της κληρονομιάς του κορυφαίου πολιτικού Κεμάλ Ατατούρκ. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή κάνει στροφή προς το Ισλαμικό κράτος, έτσι, και όχι το κοσμικό. Ίσως για αυτό το χρησιμοποιεί. Λένε μερικοί ότι είναι δεινή η θέση του Πατριάρχη, μα αν ήταν ήθελε να τα κάνει πλακάκια με τους σημερινούς, οι σημερινοί δεν θέλουν το κοσμικό κεμαλικό κράτος, θέλουν Ισλαμικό κράτος. Ποια η θέση είναι, τώρα? Είναι μια ιδιόμορφη κατάσταση, τον κάνουν αυτή τη στιγμή, ναι. και η ομάδα του έχει μια ιδιόμορφη αντίληψη, είναι ακραία νεοφιλελεύθερη στην πολιτική ιδεολογία τους και ταυτόχρονα ακραία υπηρεαλιστές, να το πούμε έτσι. Ο υπηρεαλισμός στα πλαίσια της Τουρκίας εκφράζει τον Οθωμανισμό, δηλαδή με τη λογική ότι όλα αυτά τα γύρω, ας πούμε, μας ανήκουν κληρονομικό δικαίω και άρα πρέπει να τα ξανααποκτήσουμε. Με αυτή τη λογική εμπλέκεται και στη Μέση Ανατολή, με τον τρόπο που εμπλέκεται, και στο Αιγαίο και παντού αλλού. Μάλιστα. Στα Βαλκάνια και παντού. Είναι επειδή θεωρεί ότι αυτά ανήκαν δικαιωματικά στους Τούρκους, πρέπει να τα ξαναποκτήσουν οι Τούρκοι. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Το έχει πει στο βιβλίο του κ. Νταβούτογλου, που είναι σήμερα πρωθυπουργός. Προσπαθούν να αναβιώσουν αυτόν τον Οθωμανικό εθνικισμό, και όχι τον Τουρκικό εθνικισμό, αλλά τον Οθωμανικό εθνικισμό. Έτσι, για παράδειγμα, προσπαθούν μια σειρά σύμβολα της κοσμικής Τουρκίας, δηλαδή του Κεμάλ Ατατούρκ, της ιστορίας του Κεμάλ Ατατούρκ και τα λοιπά, να τα διαλύσουν, να τα σπάσουν, να τα σβήσουν, να το πούμε έτσι, και στις θέσεις τους να αναστηλώσουν οθωμανικά μνημεία ή οθωμανικά σύμβολα ή σύμβολα του Οθωμανικού Εθνικισμού. Και συμμαχίες που παραπέμπουν στα παλιά, όπως μέσω Σκοπίων, Αλβανίας, το γνωστό Ισλαμικό τόξο. Για τα Σκόπια, ακριβώς με αυτή τη λογική. Για τα Σκόπια, Δημήτρη Καζάκη, δεν ολοκλήρωσες. Η πρότασή σου για τα Σκόπια είναι... Η δική μου πρόταση είναι ότι δεν μπορεί να αναγνωρίσει ένα ιδιωτικό κατήδιο με κανένα τρόπο κάτω από οποιοδήποτε όνομα. Μάλιστα. Γιατί είναι σαν να αναγνωρίζεις τελεσμένο στρατιωτικοπολιτικής επέμβασης και διάλυσης κράτους. Είναι σαν να αναγνωρίζεις το δικαίωμα στον οποιοδήποτε σχεδιάζει καρατόμηση και εθνικό ακροτηριασμό της χώρας. Μα θα σου πει κάποιος... οποιαδήποτε πρόβαση. Ναι. Θα σου πει κάποιος ότι η χώρα δεν κινδυνεύει γιατί είναι στο ΝΑΤΟ. Μα το ΝΑΤΟ έφτιαξε το κρατήριο. Δηλαδή την Ιγκοσλαβία, το ΝΑΤΟ τη διέλυσε. Όπως το ΝΑΤΟ έφτιαξε και τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, κάτι ξερονίσε και κάτι. Όπως το ΝΑΤΟ για παράδειγμα, σε εγχειρίδια του που δίνει προς τους Έλληνες στρατιωτικούς και τα λοιπά και στις όλες τις αναφορές του αναφέρει για ανύπαρκτες μειονότητες Μακεδόνων στην Μακεδονία. Θέλω να πω ανύπαρκτος, όχι με την έννοια ότι δεν έχουμε τη γλώσσα πληθυσμό εκεί, βεβαίως έχουμε, αλλά εθνικό ή εθνικό στοιχείο, οι εθνότητες ή τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν, δεν υπήρξαν ιστορικά εθνογενές στη Μακεδονία, με εξαίρεση αυτές που ξέρουμε ήδη. Τους Έλληνες δηλαδή, το βουλγάρικο στοιχείο και τους Τούρκους. Αυτοί ήταν που παίξανε παιχνίδι, ιστορικά να το πούμε, στη Μακεδονία. Να αφήσουμε τη Μακεδονία, να πάμε στην Κύπρο. Στην Κύπρο, αγαπητέ Δημήτρη Καζάκη, οι Τούρκοι ήταν πολύ λιγότεροι. Κι όμως πώς κατάφεραν, από όσους είχαμε στην Κρήτη, πώς κατάφεραν να παίξουν παιχνίδι και σήμερα σχεδόν να κατέχουν το μισό νησί? Και ποια είναι η πρόταση σου, να έχεις πει επανειλημμένα, καλό να την επαναλάβεις. Το ζήτημα ξεκινάει από την εξέγερση του 30, το 33 δηλαδή ουσιαστικά, στην Κύπρο, όπου εκεί εξεγείρεται όλος ο κυπριακός λαός εναντίον της αγγλικής αυτοκρατίας και ζητούσε επανένωση. Ένωση δηλαδή με την Ελλάδα. Το κυρίαρχο αυτό αίτημα ήταν ουσιαστικά κυριαρχούσε στην Κύπρο μέχρι και τη δεκαετία του 60. Λοιπόν, όλες οι πολιτικές δυνάμεις είχαν φανταστεί την Τουρκία, είτε δεξιά είτε αριστερά, να το πούμε έτσι. Οπότε οι Βρετανοί κάνανε κάτι πολύ απλό, ότι κάνουν σε όλες τις αποικίες τους. Δημιούργησαν εθνικά ζητήματα. Στρατολόγησαν από την τουρκοκυπριακή πλευρά και από την ελληνοκυπριακή πλευρά δυνάμεις και τους έβαλαν να σφαχτούν μεταξύ τους.
διαφορά όμως, η Κύπρος μέχρι και τον Αττήλα ήταν διάσπαντος πληθυσμός, δηλαδή ο Τουρκοκύπριος με τον Ελληνοκύπριο ήταν δίπλα πόρτα, δεν υπήρχαν ξεχωριστά χωριά, άλλα Τουρκοκυπριακά και άλλα Ελληνοκυπριακά. Ο Τουρκοκύπριος ζούσε με τον Ελληνοκύπριο πόρτα την πόρτα, δηλαδή στην διπλανή πόρτα. Για να μπορέσει να διχοτομηθεί το νησί, θα έπρεπε να σφαγεί ή να μετακινηθεί ο πληθυσμός. Για να μετακινηθεί ο πληθυσμός μπορούσε να γίνει μόνο με πόλεμο. Και μετά από πάρα πολλά πράγματα που έγιναν, μετά τις συνθήκες Λοζάνης, Ζυρίκης και Λονδίνου, όλα αυτά τα πράγματα που έγιναν στη δεκαετία του 50, όλα αυτά μετά που έγιναν με την ΕΟΚΑ Β' και όλα αυτά τα πράγματα, κάτι καταλήξαμε μετά από το γνωστό έγκλημα της Χούντας με την επέμβασή της στην Κύπρο, προσχεδιασμένη και προβασμένη από τους Αμερικανούς και τον ΝΑΤΟ, ώστε να ανατραπεί ο Μακάριος. Δόθηκε η αφορμή στην λεγόμενη εγκύτρια, μία από τις εγκύτριες δυνάμεις του νησιού, την Τουρκία να εισβάλλει με την πρόφαση να προστατεύσει το τουρκοκυπριακό πληθυσμό. Μια εισβολή που ο Τζαβίτη λέει τη μελετούσαμε κάμια 20 χρόνια πιο πριν. Και ναι. Αλλά και οι πολιτικοί μας άνδρες Αβέροφ και άλλοι και επίσης συζητούσαν περί διχοτόμησης. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το χειρότερο από όλα δεν ήταν αυτό. Δεν ήταν το Αττήλας 1, αλλά για μένα ο Αττήλας 2 ήταν ο καθοριστικός. Και ο Αττήλας 2 έγινε επικαραμαλή εδώ, μεταπολίτευση. Λοιπόν, όπου έφτασε να είναι το 1 τρίτο του νησιού πλέον, υποκατοχή πάνω του 3%, και ταυτόχρονα ο Αττήλας 2 επέφερε και τον περίφημο διαχωρισμό του νησιού του πληθυσμιακά, γιατί έγινε και μετακίνηση πληθυσμού. Δηλαδή, διώχθηκαν οι Τουρκοκύπριοι, όπως διώχθηκαν οι Ελληνοκύπριοι από το 1 τρίτο, το βόρειο κομμάτι του νησιού που είναι το κατεχόμενο, προς το ελεύθερο κομμάτι του νησιού, έτσι διώχθηκαν και οι Τουρκοκύπριοι προς το κατεχόμενο. Και έτσι κατορθώθηκε να αντιβληθεί ως πολεμικά τετελεσμένο γεγονός ο διχασμός του νησιού, η διχοτόμηση. Από εκεί και πέρα ακολουθήθηκε μια προδοτική, κατά τη γνώμη μου, πολιτική στην Κύπρο. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις, κάτω από την πίεση του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, ενέδωσαν στο να αναγνωρίσουν το πολιτικό τελεσμένο, το πολεμικό τελεσμένο, όχι με την έννοια στην πράξη να το αναγνωρίσουν, ενώ στα λόγια δεν το αναγνώριζαν και το κατηγγείλαν. Στην πραγματικότητα ανέθεσαν στη διεθνή διπλωματία να τους λύσει το πρόβλημα, ενώ στην πραγματικότητα αυτό το πρόβλημα μπορούσε να λυθεί μόνο από τον ίδιο το λαό. Έτσι διαιωνίστηκε το πρόβλημα μέχρι σήμερα, πέρασε από πάρα πολλά, από πολλές... Σήμερα ο Έρογλου εγκαλεί την ελληνοκυπριακή πλευρά, γιατί έχει μαξιμαλιστικές απαιτήσεις, περισσότερα χωριά λέει από όσα ζητούσε και από το σχέδιο ΝΑΝ. Ναι. Και σε 2 χρόνια λέει αν τραβήξει, αν βαλτώσει κι άλλο αυτή η δουλειά, θα δουν τι θα κάνουν. Λέει πάντως δεν θα τα αφήσουν για άλλα 40 χρόνια. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουν η ελληνική πλευρά, η επίσημη ελληνική πλευρά, είτε είναι στην Κύπρο είτε στην Ελλάδα, έχει υιοθετήσει τη λογική του σχεδίου ΝΑΝ πλήρως, κάτι που απέρριψαν οι Κύπροι, γιατί ξέρουν ότι δεν μπορεί να διχαστεί το νησί, δεν μπορεί να κομπεί στη μέση το νησί, δεν γίνεται τα παιδιά αυτό, δηλαδή θα προξενήσει πολέμου, το ξέρουν οι Κύπροι αυτό το πράγμα, γι' αυτό και είχαν απορρίψει το σχέδιο ΝΑΝ. Και έχουμε στην κυβέρνηση μια νέα κυβέρνηση, η οποία είναι ολόθερμος υποστηρικτής του σχεδίου ΝΑΝ, για να το πούμε πιο σωστά, ολόθερμος υποστηρικτής μια επανάληψη του σχεδίου ΝΑΝ. Για την Ελλάδα λες, για την Ελλάδα λες ή για τους Κύπρους? Ναι, βεβαίως, για την Ελλάδα. Ο κ. Τσίπρας ευθέως, πλην σαφώς, ευθέως στις πραγματικές δηλώσεις ήταν υπέρ ενός νέου σχέδιου ΝΑΝ για την Κύπρο. Δεν το είπε ο σχέδιο ΝΑΝ, αλλά ο προσδιορισμός του κυπριακού προβλήματος ως πρόβλημα δικοινοτικών συνομιλιών στα πλαίσια μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας είναι ο ορισμός του σχεδίου ΝΑΝ. Και πάλι τον κύριο Καμένο δεν τον είδαμε να ξεσηκώνεται. Δεν ξέρουμε τι θα πει και η αριστερή πλατφόρμα για το... Η αριστερή πλατφόρμα ξέρουν για παράδειγμα για τον κύριο Λαφαζάνη, ο οποίος διαφωνεί ριζικά. Όμως ο κύριος Λαφαζάνης αυτή τη στιγμή δεν
έχει πεδίο έκφρασης, δηλαδή όχι ο κ. Λαφαζάνης, σωστότερα, η αριστερή πλατφόρμα. Τι θέλω να πω. Έχουμε ένα μήνα, συζητιούνται πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα στο επίπεδο κυβέρνησης. Γιατί ο λαός το μόνο που εισπράττει είναι μια παραπληροφόρηση άνευ προηγουμένου από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Λοιπόν, συνεδρίασε κάποιο όργανο αυτού του, του κυβερνώντος κόμματος να πάρει αποφάσεις, να εκφραστούν οι διάφορες τάσεις που υπάρχουν ή οι διάφορες απόψεις? Κανένα. Τίποτα. Στην πραγματικότητα έχουμε μια πολιταρχική κυβέρνηση όπου το οικονομικό επιτελείο, 3-4 άνθρωποι, δεν ξέρω. Το Υπουργικό Συμβούλιο αντάμωσε 3-4 φορές. Μα το Υπουργικό Συμβούλιο δεν αποφασίζει. Στην πραγματικότητα αποφασίζει ο Πρωθυπουργός και η γύρω του. Δυστυχώς τέτοιο σύστημα έχουμε. Όπως και για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν έκανε απολύτως τίποτα για να το ανατρέψει. Όπως για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τελικά με πίεση ευρωπαϊκή και Λαφαζάνη πάνε στο να αποφασίσει η κοινοβουλευτική ομάδα. Ενώ πριν φαινόταν ότι ο Αβραμόπουλος πήγαινε καπέλο στην ιστορία αυτή. Θέλω να πάμε, Δημήτρη, επειδή θέλω να σε αποδεσμεύσω σε 2-3 λεπτά. Θέλω δύο τελευταία να ρωτήσω. Εδώ λέει, κάποιοι φίλοι μου έστειλε ένα απόσπασμα που φαίνεται ότι στα χρόνια της κατοχής οι Γερμανοί δεν κλέβαν μόνο από τα σιτηρές, πώς τα λένε αυτά εκεί τα... Ναι. Λοιπόν, κλέβαν λέει και με τα πλαστά γερμανικά λεφτά. Δηλαδή δίνανε πλαστά και παίρνανε... Όχι, δεν ήταν πλαστά, ήταν επίσημα, είχαν το δικαίωμα να εκδίδουν στην Ελλάδα γερμανικό μάρκο, το οποίο στην ουσία δεν αντιπροσώπευε απολύτως τίποτα. Είναι σαν να φτιάχνεις το σπίτι σου, ρε παιδί μου. Να τυπώνεις εσύ λεφτά μονόπολη στο σπίτι σου και να πηγαίνεις μετά στην οικονομία και να το ανταλλάσσεις αυτό σε ημερήσια βάση, με ημερήσια, πώς θα το πούμε, τιμή συναλλάγματος, με το κανονικό νόμισμα που κυκλοφορεί στην υπόλοιπη οικονομία. Καταλαβαίνεις τι κλοπή θα υπάρχει. 850 εκατομμύρια ανεβάζει ο Γλέζος σε αυτή την τακτική. Ναι, δεν μπορώ να πω για το νούμερο, αλλά όντως είναι ένα τεράστιο νούμερο. Υπήρχε ένα θέμα. Τι θα γίνει τώρα με τις γερμανικές αποζημιώσεις, το πήραν στα ζεστά ή... Δεν είδα να το πάρουν στα ζεστά. Γιατί με εξαίρεση την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ναι, το θέσανε, δεν διαφωνώ. Αλλά μόνο η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε συγκεκριμένα μέτρα και συγκεκριμένα βήματα. Εγώ δεν είδα να υποθεί τίποτα συγκεκριμένο ούτε από τον κύριο Τσίπρα, ούτε από τον κύριο Κοτζιά, που το έθεσε υποτίθεται στο Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, τίποτα συγκεκριμένο. Συγκεκριμένο τι εννοώ? Εάν θέλουμε να κινηθούμε σοβαρά το ζήτημα αυτό, κάνουμε τρεις κινήσεις. Πρώτον, γράφουμε στον προϋπολογισμό ως εισπρακταίο υπόλοιπο του κρατικού προϋπολογισμού, οφειλεί δηλαδή προς το δημόσιο, το τρέχον δάνειο το κατοχικό. Δεύτερο, μάλλον πριν από αυτό, απαιτούμε από την κυβέρνηση, από την γερμανική κυβέρνηση, να υπογράψει τη συνθήκη ειρήνης που αρνείται να υπογράψει με την Ελλάδα. Όπου μέσα εκεί κανονίζεται και το δάνειο και οι γερμανικές οφειλές. Και γι' αυτό αρνείται η Γερμανία. Εάν δεν η Γερμανία αρνείται για μια ακόμη φορά, τότε η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να απελευθερώσει, να προχωρήσει σε δίμευση ή πώς το λένε, όχι απαραίτητα δίμευση, αλλά πώς το δούμε, να επέμβει ώστε να παγώσει περισσεκαστική τη Γερμανία στην Ελλάδα. Ναι. Ταυτόχρονα ο Υπουργός Δικαιοσύνης να δώσει το OK, να άρει το βέτο δηλαδή για την εφαρμογή των τελεσίδικων αποφάσεων των διστομητών εναντίον της Γερμανίας, ώστε να προχωρήσουν και αυτοί σε αντίστοιχα ασφαλιστικά μέτρα ή μέτρα κατάσχεσης πληστηριασμού περισσοκοστικής της Γερμανίας. Τόσο απλά πράγματα μπορούν να γίνουν. Τόσο απλά πράγματα, και για να δούμε αυτός ο βίος τώρα αυτής της κυβέρνησης θα είναι ανέφελος. Πάμε για τετραετία. Εδώ είδαμε ένα μήνα, τώρα είναι ένας μήνας.
τις εκλογές και δεν έχουμε δει απολύτως τίποτα. Με εξαίρεση το, την, μιλάω από την άποψη εφαρμογών πολιτικής. Έχει υπάρξει κάτι, κάτι πως το λένε, χειροπιαστό. Αναμένονται νομοσχέδια. Ναι, τα αναμένουμε, αλλά δεν τα έχουμε δει. Ένα μήνα. Εγώ θυμάμαι κυβερνήσεις του Ανδρέα, ας πούμε, ρε παιδί μου, το 81, που εγώ προσωπικά διαφωνούσα, δεν έχει σημασία. Αλλά μέσα σε 100 μέρες είχαν αλλάξει το τοπίο ολόκληρης Ελλάδας. Καλά, οι 100 μέρες του ΣΥΡΙΖΑ δεν πέρασαν ακόμη. Ναι, αλλά εγώ θυμάμαι, για παράδειγμα, ότι στην πρώτη εβδομάδα είχαν κατεθεί δύο κορυφαία νομοσχέδια, ο 12-62 και ο 12-64. Το ένα είναι το αναπτυξιακό και το δεύτερος ήταν το συνδικαλιστικό, που ήταν κορυφαίο θέμα τότε και την εποχή, γιατί ο συνδικαλισμός στην εποχή εκείνη ήταν όργανο της κυβέρνησης, δικάστοτε κυβέρνησης. Όπως επίσης είχε καταθέσει και προπολογισμό μέσα στην πρώτη εβδομάδα. Τώρα ακριβώς τι κάνουν εδώ πέρα? Δεν έχουν υλοποιήσει απολύτως τίποτα από τα που έχουν πει. Με εξαίρεση δύο πράγματα. Το ότι προσλάβανε την Παναρίτη, την κυρία Παναρίτη, που ήταν σύμβουλος του δικτατόρα μου Φουτζιμόρι στο Περού και βουλευτής του Πασόκ, ο σύμβουλο του κυρίου Βαρουφάκη και τη Λαζάρ που είχε προσλάβει ο Γιώργος Παπαδρέου, ο Παπακουσταντίνου και ο Βενιζέλος ως σύμβουλο για την εφαρμογή του μνημονίου. Ναι. Αυτά είναι τα μόνα πρακτικά που έχουν κάνει. Τίποτα άλλο πρακτικό δεν έχουν κάνει. Μάλιστα. Για να δούμε τώρα. Στο παζάρι αυτό το ευρωπαϊκό η Λαζάρ παίζει κάποιο ρόλο. Έχει κάποια ίσχυ. Για να δούμε. Για ποιο αφεντικό θα παίξει τώρα? Μάλλον για αυτό που θα πάρει τα περισσότερα. Όχι. Η Λαζάρ παίζει πάντα για τους Αμερικάνους. Α, πάντα για τους Αμερικάνους. Το ποτήρι της Αμερικανικός ιδιωρότητας. Μάλιστα. Αυτά, αγαπητέ Δημήτρη Καζάκη, κάναμε μια σφαιρική ανάλυση των γεγονότων, κάποια μας ξέφυγαν, λοιπόν σε αυτό το χρόνο θα τα ξαναπούμε, να έχουμε και μια, κάποια καλύτερη εικόνα από τις λεγόμενες διαπραγματεύσεις. Ναι. Την καλημέρα μας στην Αθήνα. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, αντίο.